Μιας που έγινε στην αρχή διερεύνησης παραπώνων, δύο πρόσωπα υποστηρίζουν ότι κακοποιήθηκαν από αστυνομικούς στην Πάφο. Ο Α αποκαλύπτει και φωτογραφικό υλικό. Θα δούμε ποια είναι η θέση της αστυνομίας και τι αναφέρει έκθεση ιατροδικαστή. Καταγγελία για κακοποίηση δύο ανδρών από μέλη της αστυνομίας υποβλήθηκε στην ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης ισχυρισμών και παραπώνων κατά της αστυνομίας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των δύο ανδρών, την 4η Φεβρουαρίου στις 2:30 τα ξημερώματα στην Πάφο, αστυνομικοί ανέκοψαν το όχημά τους για να ερευνήσουν κατά πόσο μετέφεραν μετανάστες. Ακολούθησε επεισόδιο μεταξύ των αστυνομικών και των δύο ανδρών με κατάληξη παραπονούμενοι να συλληφθούν για επίθεση και τραυματισμό αστυνομικού και να παραμείνουν υποκράτηση μέχρι τις 11:30 το πρωί της ίδιας μέρας. Οι πελάτες μου ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκα βάναυσα, ειδικότερα ο συνοδηγός. Τους συμπεριφέρθηκαν τα μέλη της αστυνομίας μειωτικά, εξευτελιστικά, καταπατώντας θεμελιώδη δικαιώματά τους. Σύμφωνα με τον έναν εκ των δύο ανδρών, αστυνομικοί τον χτυπούσαν βάναυσα σε διάφορα μέρη του σώματός του ενώ βρισκόταν κάτω στο έδαφος. Ο δεύτερος παραπονούμενος αναφέρει ότι δέχτηκε επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι. Οι δύο ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν τόσο κατά τον έλεγχο όσο και στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου όπου μεταφέρθηκαν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο των δύο ανδρών, ο ένας εκ των δύο μετέβη ακολούθως στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς, όπου επικαθήκοντη γιατρός έκρινε ότι πρέπει να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Στο νοσοκομείο Πάφου, αφού του έγιναν διάφορες και εξειδικευμένες εξετάσεις όπως αξονική τομογραφία, ακτινολογικές εξετάσεις. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του και μέχρι και σήμερα κρατείται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Την ίδια μέρα ο παραπονούμενος εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό. Από την εξέταση την οποία έκανε ο κύριος Σταυριανός διαπίστωσε ότι υπάρχουν κακώσεις. Σε ολόκληρο το κορμί του πελάτη μας, αλλά ειδικότερα στο πρόσωπο υπάρχουν ενδείξεις βασανισμού και κακοποίησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η αστυνομία σε ανακοίνωσή της το περασμένο Σάββατο για το συγκεκριμένο περιστατικό ανέφερε ότι ο οδηγός του οχήματος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 100 μιλιγκράμμ αντί 22 και συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα. Η αστυνομία υποστηρίζει εξάλλου ότι κατά το επεισόδιο τραυματίστηκε ένας αστυνομικός ο οποίος επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Ο επικαθήκον διατρός διαπίστωσε ότι έφερε μόλοπες και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ο ισχυρισμός αυτός σίγουρα θα πρέπει να διερευνηθεί. Η δική μας θέση είναι αν προκύψουν μαρτυρίες ότι υπήρχε οποιαδήποτε υπέρβαση εξουσίας ή όντως ο ισχυρισμός ο οποίος έχει υποβληθεί ευσταθεί, βεβαίως και είναι γνωστό και είναι πάγια θέση να αποδοθούν οι οποιασδήποτε ευθύνες στα μέλη μας, τα οποία ενδεχομένως να ενέχονται στο οποιοδήποτε επεισόδιο κακοποίηση του πολίτη. Ο δικηγόρος των δύο ανδρών καλεί την αρχή διερεύνησης παραπώνων να ζητήσει βίντεο από την αστυνομία, το οποίο καταγράφει τη μεταφορά των δύο ανδρών στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό.